Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Πάτρας. Τάσο, αναμένεται από μέρα σε μέρα το πόρισμα των δύο ιατροδικαστών για τη Μαλένα και την Ήρυδα. Και όπως έχουμε δει, πει εδώ και μέρες, μάλλον μέχρι την Παρασκευή θα βγει, ναι. Είναι ένα πόρισμα με μία αιτία θανάτου και για τα δύο κορίτσια. Και είναι αυτό που περιμένουν όλοι για να έχουμε τις εξελίξεις που θα οδηγήσουν πιθανόν και σε νέες συλλήψεις ή σε νέα σύλληψη. Και το περιμένει και η 18η ανακρίτρια και οι αστυνομικές αρχές για να προχωρήσουν στην εξέλιξη της υπόθεσης. Θα καταγράφει λοιπόν συγκεκριμένη αιτία θανάτου. Θα είναι η ασφυξία και θα έρθει αυτό το πόρισμα ουσιαστικά να διορθώσει τις μέχρι τώρα αστοχίες των συναδέλφων, των πρώτων ιατροδικαστών, των συναδέλφων του κυρίου Καρακούκη και του κυρίου Καλόγρια. Μέχρι την Παρασκευή θα παραδοθεί και από εκεί και μετά θα ξετυλιχθεί το κουβάρι και νομίζω ότι θα είναι πολύ άμεσες όλες οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Αλλά έχει διαρρεύσει όμως, δηλαδή πια οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Όπως και οι τοξικολογικές που ενώ επίσημα δεν έχει διαρρεύσει. Ξέρουμε λοιπόν ότι το πόρισμα είναι ενιαίο και μιλάει για ασφυξία και για τα δύο κοριτσάκια. Και για την Ήρυδα και για τη Μαλένα. Και... κάτι το οποίο επιβεβαίωσε, θα τα πούμε όλα στην πορεία, επιβεβαίωσε μιλώντας χθες στο δελτίο του Αντένα και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γρηγόρης Λέων. Είναι σίγουρος ο κύριος Λέων. Πάμε να τον ακούσουμε. Εκπλήξεις ως προς τα ευρήματα εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχουν. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι με τους επανελέγχους που έχουν γίνει θα είναι μεταβεβαιότητα σαν διαφυσβήτητα και πράγματι θα έχουμε δύο νέες αιτίες θανάτου, αιτίες οι οποίες δεν θα μπορούν με το τίποτα να αμφισβητηθούν. Αυτό θα οδηγήσει και άλλα πρόσωπα στη δικαιοσύνη, θεωρείτε? Μέχρι τώρα βλέπετε ότι υπάρχει μια διαδικασία, ένα μπαλάκι ευθυνών, αν θέλετε, από τη μεριά της κατηγορούμενης, τους γιατρούς και, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα πρόσωπα. Μια διάχυση, θα έλεγα, ευθυνών, καθώς τίποτα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο για την ίδια τουλάχιστον. Νομίζω ότι η ασάφεια, από ό,τι φαίνεται, ή αυτό που προσπαθεί να δημιουργεί, μάλλον τη βολεύει. Η δυσκολία για την ίδια και για την υπερασπιστική της γραμμή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έρθει με την πραγματογνωμοσύνη για την Ήρυδα, για το βρέφος. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν σαφώς ότι βρίσκονται στο σπίτι. Κανείς άλλος δεν μπαίνει στο σπίτι όσο διάστημα είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και νομίζω ότι εφόσον προσδιορίσουμε με ασφάλεια την αιτία να μένουμε, θα υπάρξουν εξελίξεις με τους δράστες ή με τους συμμετέχοντες, εν πάση περιπτώσει, είτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο είτε σε δευτερεύοντα. Στη συγκεκριμένη πράξη. Πάμε να καλημερίσουμε. Ήταν σαφέστατος, δεν χρειάζεται σχολείο ο κύριος Λέων. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παντελεήμον Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, καλή σας ημέρα. Θέλω να κάνω μια σαφέστατη ερώτηση. Σαφέστατη. Και ξέρω ότι απαντάτε σε όλα. Εδώ, σύμφωνα με τις ασφαλέστατες δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν ξέρω αν έχετε και δικές σας, αλλά είναι σίγουρο, τα πορίσματα των συναδέλφων σας, του κύριου Καρακούκη και του κύριου Καλογριά, θα μιλάνε για ασφυξία ως αιτία θανάτου και της Μαλένας και της Ήρυδας. Αν γίνει αυτό, στην Ήρυδα συγκεκριμένα, στο σπίτι ήταν ως γνωστόν η κυρία Ρούλα και η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου. Η ασφυξία των παιδιών μπορεί να έχει προέρθει από κάτι άλλο ή κάποιος έχει πνίξει τα παιδιά. Δηλαδή, θα γίνω σαφές, κάποιος έχει βάλει το χέρι του, έχει στερήσει το οξυγόνο και τα παιδιά πέθαναν, ή μπορεί να είναι ασφυξία από κάποιον άλλο παράγοντα? Είναι μια πολύ κυρία ερώτηση αυτή που κάνετε. Θα μου δώσετε δύο λεπτά. Ναι. Ο ασφυκτικός θάνατος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ιατροδικαστική. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον μιλάμε για τα πρώτα δύο παιδιά, η διερεύνηση που έγινε κατά την αναψηλάθηση που λέμε τη υπόθεση ήταν να διερευνηθεί αν αυτός, εάν ο ασφυκτικός θάνατος, αν θα μπορούσε να είναι ασφυκτικός θάνατος από έναν ενδογενή παράγοντα ή από έναν εξωγενή παράγοντα. Μάλιστα. Επομένως λοιπόν ο κ. Καρακούκης και ο κ. Καλόγριας, εφόσον έχουν μελετήσει τους φακέλους που το έχουν κάνει, έχουν συγκρίνει τα δεδομένα της προανακριτικής διαδικασίας, σαφώς και οφείλουν μέσα στις παρατηρήσεις της ιατροδικαστικής έκθεσης να τεκμηριώσουν και να στοιχειοθετήσουν τον εκκλητικό παράγοντα, δηλαδή την αιτία της ασφυξίας. Μάλιστα. Εάν δηλαδή από τα δεδομένα που έχουν αυτή η ασφυξία έχει προκληθεί από την απόφραξη των εξωστομένων, δηλαδή κάποιος έβαλε το χέρι του και απόφραξη, ακριβώς, ή υπήρξε κάποιος ενδογενής παράγοντας που το προκάλεσε αυτό. Τους είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Αλεξάνδρου?
σαφώς για να δώσουν την αιτία θανάτου αναγκαστικά σε αυτή τη φάση, εφόσον υπάρχει στοιχειοθέτηση της εγκληματικής ενέργειας, σαφώς και πρέπει να επεξηγήσουν είτε με προφορικό είτε με γραπτό λόγο. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι στην αναψηλάφιση των περιπτώσεων 1-2 παιδί πρώτο και δεύτερο, όπως επίσης σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση αποτελεσμάτων για το τρίτο το παιδί, θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο και εδώ λογικά η εντολή της κυρίας Πισπυρίγκου να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα. Γιατί όπως για παράδειγμα στο τρίτο το παιδί αμφισβήτησαν ακόμα και τα αποτελέσματα της κεταμίνης χωρίς να διευκρινίζουν σε ποια φάση το αμφισβήτησαν. Σαφώς λοιπόν θα περιμένουμε λογικά την αμφισβήτηση και αυτών των αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε θα δοθεί και μία αυτό που λέμε προσθήκη αντίκρουσης. Δηλαδή τι σημαίνει προσθήκη αντίκρουσης? Σημαίνει ότι θα ανταπαντήσουν οι εντολείς και θα πρέπει οι ιατρογνώμονες να απαντήσουν σε αυτά που θα ισχυριστούν οι εντολείς της κυρίας Πισπυρίγκου. Το καταλάβαμε. Άρα λέτε ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος γενικά έχει αυτή την... έχετε καταλάβει ότι έχει αυτή τη στρατηγική τέλος πάντων. Η στρατηγική αυτή την δημιουργούμε εμείς γιατί δίνουμε στοιχεία στη δημοσιότητα που αφορούν σε πάτημα του δικηγόρου της κυρίας Πισπυρίγκου, που μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους να αμφισβητήσουν σε κάποια σημεία την όλη μελέτη. Αποκλείεται δηλαδή η κυρία Αλεξάνδρου, να είναι τόσο σαφή τα πορίσματα των συναδέλφων σας που να μην μπορεί ουδής να τα αμφισβητήσει του κυρίου Καρακού και του κυρίου Καρογριά? Έχω την εντύπωση ότι εκτός της μεγάλης εμπειρίας των δύο που αναφέρατε, δεν θα υπάρξει αμφισβήτηση από την πλευρά τη στοιχειοθέτηση. Μάλιστα. Ωραία. Αμφισβήτηση θα υπάρξει ούτως ή άλλως. Πρέπει να υπάρξει. Αναγκαστικά πρέπει να υπάρξει από τη μεριά της κυρίας Πισπυρίγκου. Κύριε Αλεξάνδρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποθέτω. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα ακριβώς στον Όθωνα Παπαδόπουλο, που μίλησε πριν από λίγα λεπτά στον Γιώργο Παπαδάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι λέει ο Όθωνας Παπαδόπουλος? Προσέξτε τι λέει. Γκροσομόντο. Λέει. Ότι φταίνει γιατροί. Όχι. Λέει κάτι πιο χοντρό. Πιο γενικό, συγγνώμη, όχι πιο χοντρό. Λέει το εξής. Δεν πρέπει να αποδείξει η Ρούλα ότι είναι αθώα. Πρέπει να αποδείξει η πολιτεία ότι είναι ένοχη. Το προσέχετε αυτό που λέω? Είναι έξυπνος ο Παπαδόπουλος με αυτό που λέει. Σου λέει, δεν πρέπει να αποδείξει η Ρούλα ότι δεν είναι ελέφαντας, λέει, ότι είναι αθώα. Πρέπει να έρθει η πολιτεία και να αποδείξει ότι είναι ένοχη. Γι' αυτό εμείς αμφισβητούμε το Ράικο, γι' αυτό εμείς θα αμφισβητήσουμε, λέω τώρα εγώ, η Κάζο, αυτό είναι δικό μου, τον Καρακού και τον Καλογριά. Αυτό είναι δικό μου, το βάζω. Αλλά θα γίνει όμως, φαντάζομαι. Η ουσία όμως είναι ποιος σκότωσε τα παιδιά. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος στον πλανήτη, με την έννοια βέβαια της εξυπνάδας στην κατεύθυνση του να έχει κάνει μια πράξη και να μην έχει αφήσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος της. Ή διαφορετικά είναι αθώα η γυναίκα και δεν το έχει κάνει. Γιατί δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο η σύνδεση εκείνη, το στοιχείο εκείνο το ατράνταχτο, που μπορεί να δημιουργήσει χωρίς καμία επιφύλαξη για αυτόν που κρίνει την σε βάρος της υπόθεση την πεποίθηση ότι πράγματι έχει κάνει τη συγκεκριμένη πράξη. Με την επανεξέταση δείγματος αίματος, κύριε Παπαδόπουλε, για την ποσότητα της κεταμίνης που ζητάτε να αποσταλεί σε εργαστήριο στη Γαλλία, τι περιμένετε? Ζητούμε μια επαλήθευση των αρχικών στοιχείων. Είναι κάτι το οποίο, πέραν το ότι απορρίφθηκε το αίτημά μας, είναι κάτι το οποίο προκάλεσε και ποικίλα σχόλια και ίσως και μια αναστάτωση, αν θέλετε, μέχρι ενός σημείου και κάποιον εκνευρισμό. Δεν πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θεωρείται βασικό για τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε βάρος της εντολέως μου. Αυτό που ζητάμε είναι να το ελέγξουμε. Καταρχήν, αυτό είναι και ένα μέρος του τεκμηρίου αθωότητος. Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι η ιδιοκτική και αργότερα η κατηγορούσα αρχή έχει το βάρος της απόδειξης στην ποινική διαδικασία. Πρέπει να αποδειχθεί ότι έχουμε τελέσει την πράξη.
Δεν είναι υποχρέωση του εκάστοτε κατηγορουμένου να πάει να αποδείξει, για να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, ότι δεν είναι ελέφαντας, δηλαδή ότι δεν έχει κάνει την πράξη για την οποία τον κατηγορούν. Τώρα, ρωτήσατε πώς αντιμετωπίζω την υπόθεση μετά πράγματι από τους 2 και πλέον μήνες ενασχόλησής μου με αυτήν. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ηθικό φορτίο. Πράγματι μιλάμε για 3 μικρά παιδιά. Όλοι είμαστε γονείς. Είναι κάτι το οποίο έχει σοκάρει, έχει επηρεάσει όλη την Ελλάδα. Όμως, έχω την αίσθηση ότι πολλοίς κόσμος έχει επηρεαστεί από τη βαρύτητα της κατηγορίας και έχει βιαστεί να κρίνει σε σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, κάπου είναι και φυσιολογικό. Έχει κουβαλάει τόσο βαρύ ηλεκτρικό φορτίο το ζήτημα της απώλειας 3 μικρών παιδιών και είναι τόσο δυσβάστακτο και ηθικά, ώστε πράγματι όλοι αναζητούμε τον ένοχο. Θέλουμε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την αδόκητη απώλεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον Ευαγγέλη Περί. Προσέξτε να δείτε λοιπόν τώρα εδώ. Καλημέρα, Ευαγγέλη. Συγγνώμη. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κατηγορούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Και εμείς, οι θεατές αυτής της ιστορίας, σαφώς θέλουμε κάποιον να αποδεχτεί, δηλαδή να καταλάβουμε ποιος το έκανε όλο αυτό. Μέχρι εκεί καλά. Η ίδια η μάνα όμως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι για κάτι γενικό, στη συγκεκριμένη υπόθεση όμως, είναι η μαμά των 3 παιδιών. Δεν είναι η κατηγορούμενη. Το ότι είναι η μαμά των 3 παιδιών που χάθηκαν, είναι πιο πάνω από την ιδιότητα της κατηγορούμενης. Δεν είναι κατηγορούμενη αυτή τη στιγμή που θέλει να σωθεί. Είναι μία μάνα που έχασε 3 παιδιά, αν είναι αθώα. Άρα αυτό είναι πιο πάνω. Άρα αυτό που θα έπρεπε να νοιάζει και το δικηγόρο της, για μένα και την ίδια, είναι να βρεθεί ποιος πήραξε τα παιδιά. Όχι να αποδείξει ένα ελέφαντα. Προσέξτε τι λέει ο Παπαδόπουλος, για να το καταλάβει ο κόσμος απλά. Λένε οι ιδιοκτικές αρχές μέχρι στιγμής ότι χορηγήθηκε στο δωμάτιο που ήταν μέσα 2 άτομα, η Τζορτζίνα και η Ρούλα, 6 μια φωνική δόση κεταμίνης. Λέει η Ρούλα, υπάρχει ένας που να με είδε ότι τη χορήγησα εγώ? Ένας υπάρχει? Όχι, τέλος, πάμε. Λέει τώρα ο Καρακούκης Χολογριάς, θα πούνε, κάποιος έπνιξε τα παιδιά. Έρχεται η Ρούλα και λέει, εγώ δεν το παραδέχομαι. Με είδε κάποιος να πνίγω το παιδί μου ή τα παιδιά μου? Άρα τι λέει η Ρούλα? Μου λέτε εσείς ότι κάποιος έδωσε κεταμίνη και σκότωσε το παιδί. Μου λέτε εσείς ότι κάποιος έπνιξε το παιδί. Με είδε κανείς να το κάνω εγώ? Εγώ δεν το ομολογώ. Με είδε, ούτε υπάρχουν στοιχεία ατράνταχτα, σου λέει η Ρούλα. Με είδε κανείς? Όχι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πρέπει να αποδείξω ότι είμαι αθώα, σου λέει η κυρία Δικαιοσύνη. Πρέπει εσύ να μου πεις γιατί είμαι ένοχη. Με είδε κάποιος? Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ποιος έδωσε κεταμίνη και ποιος έπνιξε τα παιδιά μου. Ναι, φέη μου, σου λέω ότι είναι ο Παπαδόπουλος όμως. Να θυμίσουμε την υπόθεση. Μα ο Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος. Να θυμίσουμε. Έτσι απλά λαϊκά είπα εγώ τώρα. Η μάνα τι ρωτάει? Να θυμίσουμε. Δεν ρωτάει ποιος έπνιξε το παιδί μου. Αν το δικηγόρο δεν το ρωτάει. Η μάνα δεν ρωτάει. Δεν καταλαβαίνεις. Κάθε μέρα παίζουμε 1000 αναρτήσεις. Λοιπόν, τι δεν έχεις καταλάβει τώρα? Να θυμίσουμε. Τι δεν έχεις καταλάβει τώρα? Την υπόθεση με το Βιτριόλι. Στην υπόθεση με το Βιτριόλι δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να δείχνει την καταδικασμένη για την επίθεση ότι ρίχνει το Βιτριόλι. Γιατί τον Μπάμπη τον είδε κανένα να πει την Καρολάη? Ότι τα στοιχεία οδηγούν ότι κάποιος το έχει κάνει και αυτός ο κάποιος, υπάρχουν αποτυπώματα, υπάρχουν χρονικά διαστήματα που έγινε το έγκλημα που εκείνος δεν έχει άλοθη, που συμπίπτουν και δείχνουν τον ένοχο. Όλο αυτό βεβαίως αποδεικνύεται και στη μπορεί διαδικασία κάποιος μάρτυρας αύριο μεθαύριο, Βαγγέλη, να σπάσει και να μιλήσει. Ναι. Τότε υπάρχει ένας μάρτυρας. Υπάρχει ένας πόσο μάρτυρας θα αντέξει στην δολοφονία, αν είναι δολοφονία. Στο θάνατο, να πούμε τώρα, μην προτρέχουμε. Τη Σύριδος. Είναι η αδερφή της Ρούλας, η Δήμητρα. Μάλιστα. Και είναι ξεκάθαρο ότι εάν μιλήσουν για δολοφονική ενέργεια οι 2 ιατροδικαστές, προφανώς το επόμενο θα απαγγελθούν και νέες κατηγορίες στην κυρία Ρούλα. Προφανώς, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, θα απαγγελθούν και νέες κατηγορίες ότι σκότωσε, ότι έπνιξε τα άλλα 2 παιδιά. Και θα πάμε μετά στη Δήμητρα που ήταν η μόνη παρούσα. Από το προηγούμενο και βράδυ. Θα πούν, κυρία μου, είδες, δεν είδες, ξέρεις, δεν ξέρεις, κάλυψες, είσαι χαζή και δεν καταλαβες τίποτα, ανθρώπινο όλα. Είναι μια λογική διαδικασία. Πιθανό που λοιπόν να υπάρχει διαδικασία ποινική και απέναντι στην κυρία Δήμητρα. Απλώς επειδή δεν λείπαμε ταξίδι, ήμασταν εδώ όλο αυτό το διάστημα. Πρώτο, δεν είναι όλοι προς αναζήτηση των υπευθύνων. Έχουμε δει ότι είναι κάποιοι προς αναζήτηση της αθωότητάς τους.
Όχι, δεν ψάχνουν ταυτόχρονα να βρουν τους υπεύθυνους. Δεν είναι ότι δεν το έκανα εγώ. Σχεδόν αδιαφορούν για το ποιος το έκανε. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το δίλημα το οποίο τίθεται είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή, είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος του πλανήτη ή δεν το έχει κάνει. Είναι ένας άνθρωπος. Τώρα είναι ένα αφήγημα του κ. Παπαδόπουλου. Ναι, υπάρχει μια στιγμή που λένε ότι δόθηκε υπερβολική και ταμίνη σε ένα μωρό που δεν το αντέχει, όχι μωρό, αλλά ακόμα και πιο δυνατός οργανισμός, και εξαιτίας αυτής της χορήγησης το μωρό δεν πέθανε. Ο άνθρωπος που βρισκόταν εκεί δεν ήταν γιατρός, ήταν η μητέρα. Αυτό είναι το στοιχείο. Ποιος έδωσε την κεταμίνη? Δεν είναι εγώ δεν έδωσα, γιατί δεν με είδε κανείς. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην Κέλλη Χοινοπόρου, διότι εχθές, Κέλλη, καλημέρα, δώσαμε το ρεπορτάζ για τα 10 πρόσωπα τα οποία θα κληθούν. Τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι. Το ένα, είπαμε, είναι οι ιατροδικαστές και το άλλο είναι τι κάνει η αστυνομία. Είπαμε, το ανθρωποκτονιών μετακομίζει. Είπαμε χθες τα 10 πρόσωπα, να τα ξαναπούμε γρήγορα. Είναι ο Μάνος ο Δασκαλάκης, η Δήμητρα η Πισπυρίγκου, θα κληθεί η Ελένη η Λεγάτου η μαμά, είναι ο πατριός της Ρούλας, είναι ο Γιώργος Δασκαλάκης. Ο πεθερός είναι η Λένα Ταβλούρα, η πεθερά, είναι η νονά της Τζορτζίνας, το έχουμε ξαναπεί. Είναι ο περιβόητος Γιάννης, η εξωσυζυγική σχέση της Ρούλας. Είναι η γειτόνισσα της Ρούλας και είναι και η δαδά της Τζορτζίνας. Αυτά είναι τα 10 πρόσωπα που θα καταθέσουν. Σήμερα λοιπόν θα πούμε και για ένα 11ο πρόσωπο, το οποίο ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Και μαζί με τα απορίσματα των ιατροδικαστών θα δείξει αν υπάρχουν οι ένοχοι ή η ένοχος ή οι ένοχοι. Άρα λοιπόν το πρόσωπο κλειδί, και το λέμε έτσι γιατί πραγματικά θα παίξει σημαντικότατο ρόλο που αναμένεται να καταθέσει μετά μαζί με αυτούς τους πρώτους 10, είναι η ιατροδικαστής της Πάτρας Αγγελική Τσιόλα. Είναι η ιατροδικαστής που είχε νεκροτομήσει την Ήρυδα. Την περιμέναμε την κυρία Τσιόλα να καταθέσει νωρίτερα και στην Αθήνα, όμως σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Την ενημέρωσαν λοιπόν ότι μην έρθει στην Αθήνα, θα κατέβουμε εμείς στην Πάτρα και στο επόμενο διάστημα θα σε καλέσουμε για να μπορέσεις να μας δώσεις σημαντικότητες πληροφορίες, γιατί πραγματικά η κυρία Τσιόλα αναμένεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την Ήρυδα, για το Πανάκι, να συνθέσει πολλά σκόρπια κομμάτια αυτής της ιστορίας. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι η λίστα με αυτά τα 11 ονόματα βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων της Πάτρας, το τμήμα ασφαλείας εκεί της Πάτρας. Δεν έχουν κληθεί κάποια από τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησα ακόμη, αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες και ήδη μπορώ να σας πω πού αναμένεται να επικεντρωθούν οι αρχές, οι έμπειροι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών από την Αθήνα. Στα πρόσωπα αυτά θα επικεντρωθούν στο πώς έφτασε το ζευγάρι στη ρήξη το Μάρτιο του 2021. Mm-hmm. Εδώ έρχεται ο Γιάννης που βλέπουμε τώρα στην εικόνα, η εξωσυζυγική σχέση της Ρούλας, να δώσει σημαντικές πληροφορίες. Θα επικεντρωθούν στο πώς βρέθηκε η Ήρυδα στην Κούνια νεκρή και ποιοι ήταν εκείνο το πρωινό, το ξημέρωμα, θα δούμε πότε έγινε και αυτός ο θάνατος. Και εκεί σημαντικό πρόσωπο είναι η Δήμητρα, αλλά εδώ θα πρέπει να σας πω ότι, και αυτό είναι έτσι τελευταία εξέλιξη, ότι οι αρχές δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα μηνύματα που έχουμε διαβάσει της Δήμητρας Ποστρινούλα, που προσπαθούσε να την συνετήσει, ενώ θα δώσουν πολύ μεγάλη σημασία και το πώς η Τζορτζίνα εμφάνισε κάποια στιγμή, λίγες μέρες με το θάνατο της Ήρυδας, ξαφνικούς σπασμούς. Εκεί είναι η Ελένη και ο πατριός. Μάλιστα. Εκεί θα πρέπει να δώσουν σημαντικές εξηγήσεις. Κέλλη, άρα είναι πολλά τα πρόσωπα πολύ, που Κέλλη, μπορεί πολύ να σπάσουν και να πούνε πράγματα. Η κυρία Τσιόλα είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι η πρώτη που είπε δύο φορές και στην εισαγγελία και στην αστυνομία της Πάτρας ότι κάτι συμβαίνει εδώ και πρέπει να το ψάξετε. Οπότε πήγε μόνη κάτι της έχει να πει από, ναι, μόνη μετά, της, από μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε και θα αποδείξουμε με κάποια ανάρτηση που τη ΦΕΗ θα την εκνευρίσει, αλλά εμένα μου λέει πολλά, ότι η Ρούλα γενικά τα έχει χαμένα. Άρα μπορεί η γυναίκα, δηλαδή μήπως και δώσουμε και κανένα, έτσι, κανένα όπλο στη φαρέτρα του κυρίου Παπαδόπουλου για την υπερασπιστική της γραμμή. Κυριολεκτικά τα έχει χαμένα. Με μια ανάρτηση την οποία, και θα πούμε, επειδή ρώτησε χθες πόσες αναρτήσεις έψαξε ο Μπαρτσόλης και βρήκε περίπου πόσες αναρτήσεις έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένετε, μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα